Το σημερινό βίντεο απευθύνεται κυρίως για άτομα που έχουν iPhone 13, όχι ότι εσύ που δεν έχεις, δεν χρειάζεται να το δεις, καθώς μετά από αυτό το βίντεο θα λατρέψεις το iPhone 13 και το Cinematic Mode, καθώς είναι αυτό που θα δούμε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλε τέτοια βίντεο, ξεχάσει να, να κάνει ένα like και να πατήσετε το κουμπί subscribe, καθώ οι περισσότεροι από εσά δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Και πραγματικά με βοηθάει πολύ. Τώρα, όπω πολύ καλά ξέρει, τα περισσότερα δεν θα είναι επίκαιρα τα βίντεο. Θα βρει όλα τα link που χρειάζεσαι κάτω στην περιγραφή και κυρίω Instagram για να ξέρει που βρίσκομαι και τι κάνω. Και το πιο βασικό απ' όλα, dimitro.gr για να μην χάνει νέα και την αγαπημένη σου εταιρεία. Το σημερινό βίντεο λοιπόν τώρα είναι κάτι το οποίο δεν γυρίστηκε μέσα στο. Here μέσα εδώ, γυρίστηκε έξω. Πάμε να δούμε. Το πέρα λίγο μαζί μου. Πάμε να δούμε λίγο κάποια σημεία του βίντεο και θα σα εξηγήσω ακριβώ περί τίνο πρόκειται. Το βίντεο δεν έχει γυριστεί με το 13 Pro Max, το κινητό δηλαδή που έχω εγώ στην κατοχή μου. Γυρίστηκε με ένα απλό ταπεινό iPhone 13. Το iPhone 13 έχει τη λειτουργία του Cinematic Mode, την οποία είδαμε στην παρουσίαση της Apple, η οποία πραγματικά λειτουργία είναι ακραία. Δύο εξή ακραίε αντίστοιχα λειτουργίες. Η πρώτη και βασική λειτουργία είναι ότι μπορείς να κάνεις focus σε οποιοδήποτε σημείο της εικόνας θέλεις. Δηλαδή αν έχεις δύο μιλητέ ή έχεις έναν μπροστά και ένα σημείο πίσω που θέλεις να δείξεις, μπορείς πολύ απλά με tap στην οθόνη να αλλάξει την εικόνα από μπροστά πίσω. Δηλαδή το focus ή αλλιώς το bokeh ή αλλιώς το blur που κάνει η εικόνα, το θόλωμα, διαφορετικά για να το πούμε στη γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε, το θόλωμα λοιπόν να γίνεται μπροστά ή πίσω αντίστοιχα εκεί που θέλεις. Το δεύτερο και βασικό πράγμα είναι το ότι αν κάνεις λάθος με το focus ή αλλιώς το bokeh, δηλαδή δώσεις λάθος έμφαση στο σημείο που θέλεις, μπορείς μετά εύκολα να το διορθώσεις. Ή αν θέλεις να εστιάσεις σε κάποιο διαφορετικό σημείο γιατί το έχεις μετανιώσει. Θα δούμε ευθύ αμέσω πώ γίνεται και όλη τη διαδικασία. Και το πιο βασικό και τρίτο καλύτερο, που δεν το είπα στην αρχή, είναι αυτό που είναι ουσιαστικά το πιο μαγικό πράγμα. Το bokeh το βοηθάει το F. Το F στις κανονικές μηχανές DSLR και mirrorless είναι το διάφραγμα. Όλες οι κάμερες δουλεύουν με διάφραγμα. Το διάφραγμα δίνει το βάθος πεδίου. Ή αλλιώς, να το πούμε πιο απλά, δίνει το φως, το οποίο θα ανοίξει το κλίστρο για να πάρει μέσα η φωτογραφική μηχανή. Αν πούμε ότι το F είναι μια τρύπα... Όσο πιο μικρό είναι το F, τόσο πιο μεγάλη είναι η τρύπα. Όσο πιο μεγάλο είναι το F, τόσο πιο μικρή είναι η τρύπα. Είναι αντιστρόφω ανάλογη. Δηλαδή, αν σε περίπτωση έχουμε λίγο F, δηλαδή 2,8, 1,8, 1,4, η τρύπα θα είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, το φω που θα παίρνει η κάμερά μα θα είναι πολύ. Αν πούμε ότι αυτό είναι. Αυτό βοηθάει επίση και στο μποκέ. Όσο πιο φωτεινό είναι, όσο πιο λίγο είναι το F, τόσο πιο ωραίο θόλωμα κάνει η κάμερα γιατί προφανώ το φω έχει καλύτερη εστίαση. Δηλαδή εστιάζει καλύτερα και δημιουργεί αυτό το ωραίο μποκέ πίσω. Το οποίο μποκέ ή αλλιώ το οποίο θόλωμα μπορεί εσύ αντίστοιχα να το αλλάξει γιατί μπορεί να επεξεργάζεσαι το F. Και ξαναλέω, με ένα ταπεινό iPhone 13. Θα μου πει ταπεινό iPhone 13 δεν είναι. Ναι, προφανώ. Δυστυχώ το cinematic mode υπάρχει μόνο στα iPhone 13, αλλά όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, δηλαδή το F κυρίως και το Bokeh, υπάρχει σε όλα τα τηλέφωνα από τα iPhone 8 και μετά. Βασικά υπάρχει σε όλα, αλλά από κάποια iPhone και πάνω μπορείς να αλλάξεις τη λειτουργία, δηλαδή να μπορέσεις να ρυθμίσεις το F το πόσο το θέλεις. Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως το πώς μπορείτε να το κάνετε και να το δημιουργήσετε και πώ να δούμε και κάποια πλάνα τα οποία τραβήξαμε απ' έξω. Έχουμε στα χέρια μας ένα ταπεινό iPhone 13. Βέβαια το χρώμα δεν μπορεί να αναδείξει το χρώμα που έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε στα χέρια μας το Midnight Blue. Λίγο φως. Ένα κακό που έχουν τα iPhone 13, όπως και τα 13 Pro Max φυσικά, είναι ότι το 13 Pro Max έχει αυτά τα bezel, όχι τα bezel, το περίγραμμα μάλλον καλύτερα γύρω γύρω, το οποίο είναι από κεραμικό ατσάλι, το οποίο όμως, αυτό πάρα πολύ ωραίο, το Touch ID πάει και έρχεται, δηλαδή κάνει πάρα πολύ άσχημο δαχτυλικό αποτύπωμα επάνω στο κινητό σου, δηλαδή σε σημείο που να γράφει κιόλα το δαχτυλικό σου. Το αντίστοιχο πράγμα γίνεται και στο 13 στην πίσω πλευρά. Βλέπετε ότι η δαχτυλιά πάει και έρχεται. Και να πάρει ένα πανάκι να το καθαρίσει, πάλι θα γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε φοράτε θήκε για να μην σα εκνευρίζει, ειδικά αν είστε ψυχαναγκαστικοί σαν εμένα. Οπότε παίρνουμε το iPhone 13 και εφόσον είδαμε το τι μπορεί να τραβήξει το iPhone 13, θα δούμε τώρα το πώ μπορεί να επεξεργαστεί μετά. Το πώ μπορεί να κάνει focus σε διαφορετικά σημεία, αν δεν σου αρέσει το σημείο που έχει κάνει. Και πώ μπορεί να αλλάξει το F εφόσον έχει τραβήξει το βίντεο. Πατάμε λοιπόν φωτογραφίε και βλέπετε εδώ πέρα ένα πλάνο που έχουμε τραβήξει. Είναι αρκετά πλάνα που έχουμε τραβήξει. Ο, εδώ είναι ο Πάκο. Τον ευχαριστώ επίση για τι λήψει αλλά και για την χρήση του κινητού του που μα το έδωσε για να χρησιμοποιήσουμε και να τραβήξουμε βίντεο. Τώρα και για τα πλάνα που τράβηξε ο ίδιο φυσικά, γιατί ήταν απέναντι. Α πάμε σε αυτό εδώ πέρα το πλάνο. Αυτό το πλάνο, όπω είδατε και πριν που το δείξαμε, είναι ένα πλάνο το οποίο κάνει focus σε εμένα και μετά κάνει focus στον κύριο που βρίσκεται πίσω. Αυτό είναι το cinematic mode και λειτουργίες που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να εστιάσει σε διαφορετικά σημεία στο κινητό σου, όπω είπαμε και στην αρχή του βίντεο. Τώρα, όμω, εσύ θέλει, έχει κάνει κάποιο λάθο και θε να εστιάσει τώρα στο σερβιτόρο που περνάει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνει, καθώ πατά άλλαγε και σου βγάζει κάτω ένα. Ε, μία μπάρα να το πούμε, την οποία μπορεί, βλέπει τα σημεία εστίαση και μπορεί να τα επεξεργαστεί ή μπορεί να αλλάξει ή μπορεί να εστιάσει σε διαφορετικά σημεία. Προχωρά στο βίντεο από την επάνω πλευρά θα κάνω ένα λίγο πιο κοντινό, κάπω έτσι. Οπότε προχωρά την μπάρα και τώρα εστιάζει πίσω στον σερβιτόρο. Και τώρα εστιάζει σε μένα. Εγώ μπορεί εδώ πέρα να θέλω να εστιάσω πίσω στον σερβιτόρο. Οπότε κάνω κλικ πίσω. Αν κάνω κλικ πίσω, βλέπω ότι τώρα έχει θολώσει εμένα και έχει κάνει focus πίσω στο σερβιτόρο. Ή μπορεί να κάνει focus πίσω στην κυρία. Ή να κάνει πάλι focus σε μένα. Αυτό το πράγμα βλέπετε ότι κάτω αλλάζει την μπάρα. Τα κυκλάκια που βρίσκονται με το κύκλο και τη βούλα στη μέση είναι τα σημεία που έχει κάνει focus στο τηλέφωνο, δηλαδή αλλάζει το focus. Αυτό μπορείς να το πατήσεις και να το σβήσεις, οπότε μπορείς πολύ απλά να πατήσεις τον κάδο και να φύγει. Δεύτερο βασικό πράγμα που είπαμε, το οποίο μπορεί να κάνει μετά, αφού του τραβήξει βίντεο και να το επεξεργαστεί μετά, μπορεί να έχει κάνει λάθο focus. Δηλαδή, το μποκέ, το θόλο μαλλιό, όπω είπαμε στη γλώσσα του μπακάλι, να είναι λάθο. Οπότε να θε να εστιάσει ή να θε να εστιάσει λιγότερο από όσο έχει εστιάσει. Καθώ από ένα σημείο και μετά γίνεται η επεξεργασία ε, μηχανικά. Δηλαδή το focus, το μποκέ που δίνει δεν είναι φυσικό, είναι τεχνητό. Μέχρι ένα σημείο είναι φυσικό. Από εκεί και μετά είναι τεχνητό. Οπότε πώ μπορεί να το αλλάξει αυτό. Εδώ πέρα πάνω μα γράφει F. Το βλέπετε. Οπότε αν εγώ το πατήσω το F, μα βγάζει εδώ πέρα την μπάρα. Τώρα έχει αρκετό θόλωμα γιατί είναι στο 2,8. Το F μπορεί να πάει τέρμα μέχρι 2. Βλέπετε ότι έχει θολώσει πάρα πολύ το βίντεο. Έχει θολώσει εμένα κυρίω και το πίσω είναι καθαρό. Μπορώ εγώ τώρα να ξεθολώσω τελείω. Οπότε στο 11 γίνεται τελείω flat. Δεν έχει καθόλου μποκέ. Ή μπορεί να το ανεβάσει και όσο το ανεβάζει, θολώνει εμένα και καθαρίζει το πίσω. Καθώ είπαμε ότι έχω διαλέξει σημείο του βίντεο το οποίο είμαι θολό εγώ. Μπορώ να το κλείσω, να διαλέξω ένα άλλο σημείο στην εικόνα, δηλαδή να πατήσω το βίντεο, εδώ να διαλέξουμε εμένα και να πατήσουμε πάλι το F που είναι 2,2. Όταν πατήσω το F που είναι 2,2 μπορώ να διαλέξω το πόσο F θα έχει πίσω. Αν το πάω 16 βλέπετε ότι γίνεται flat εικόνα, δηλαδή ότι δεν έχει καθόλου θόλωμα πίσω. Γίνεται δηλαδή σαν να έχει τραβηχτεί με μια κάμερα που έχει πάρα πολύ κλειστή τρύπα, πάρα πολύ ανεβασμένο κλίστρο. Δεν παίρνει πάρα πολύ φω, οπότε δεν μπορεί να επεξεργαστεί πολύ καθαρά την, ε, το φω, το χρώμα, το φω βασικά που θα πάρει μέσα η μηχανή μα. Οπότε όσο το κατεβάζει στο F, δίνει πιο πολύ φω, οπότε μπορεί να παίξει διαφορετικά σε περισσότερο μποκέ. Οπότε τώρα πατήσει τέλο, έχει το αποτέλεσμα που έχει τραβήξει. Το Cinematic Mode με το F στο 2. Βλέπετε ότι σε κάποια σημεία, ας πούμε εδώ πέρα στα γυαλιά μου, να κάνω κοντινό, εδώ πέρα στα γυαλιά μου δεν έχει εστιάσει πάρα πολύ καλά καθότι το F είναι υπερβολικό Οπότε αν εγώ πατήσω πάνω στο βίντεο Πατήσω Άλλαγες Και πατήσω το F Εδώ πέρα πάνω Και το κατεβάσω περίπου στο 4,5 Και πατήσω Τέλος Βλέπετε ότι έχει καθαρίσει τα γυαλιά μου Δηλαδή τα γυαλιά μου φαίνονται πολύ πιο σωστά Αλλά το μποκέ πίσω είναι όπως ήταν Έχει αλλάξει σε πολύ μικρά αισθητά σημεία Εν τω μεταξύ με αυτό το μουσι μέσα τον That's it. Επίση, να σα πω κάτι άλλο: ότι αν έχει ένα άλλο iPhone και έχει τραβήξει με το δικό σου iPhone τα βίντεο και θε να τα στείλει στο iPhone ενό φίλου, βασικά, αν θε να στείλει το cinematic mode που έχει τραβήξει σε ένα άλλο iPhone για να το επεξεργαστεί μεταγενέστερα, δεν μπορεί. Καθώ, ναι, μεν περνάει το πλάνο κανονικά, αλλά αν πατήσει άλλαγε, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το βίντεο. Μπορεί όμω να τραβήξει ένα βίντεο με το δικό σου iPhone και να μπορεί να το επεξεργαστεί μετά, όπω έκανα εγώ στο μαγαζί που ήμουν μετά. Τώρα αν πατήσω αλλαγέ, μπορώ κανονικά και στο δικό μου iPhone να επεξεργαστώ το βίντεο όπως είχαμε τραβηγμένο από το 13. Το απλό 13. Οπότε μπορείς επίσης να εστιάσεις σε διαφορετικά σημεία, να επεξεργαστείς κανονικά και να αλλάξεις και το F όπως αλλάξαμε και στο 13. Όπως είδατε δεν έχει καμία διαφορά το 13 Pro Max από το iPhone 13. Είναι το ίδιο πράγμα. Τι όριο χρώμα που έχει στην κάμερα. Δείτε πόσο ριδίζει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Είδατε λοιπόν το μαγικό πράγμα που μπορεί να κάνει με ένα iPhone 13. Ένα iPhone ταπεινό. Ένα ταπεινό iPhone 13 καλύτερα. Και όχι με ένα iPhone 13 Pro Max καθώ είναι ένα βαρχίδα. Όχι ότι το 13 δεν είναι ένα βαρχίδα. Καθώ οι, οι διαφορέ μεταξύ του είναι αρκετά λίγε, όπω επίση έχουμε πει σε παλιότερο βίντεο. Τώρα, αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, φυσικά μην ξεχάσει να κάνει ένα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, φυσικά μην ξεχάσει αν σου αρέσουν κι άλλα είδου τέτοιου βίντεο, φυσικά. Αν σου αρέσουν κι άλλα είδου τέτοια βίντεο, φυσικά. Το είπα επιτέλου. Μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα το ένα βίντεο. Καθώ οι περισσότεροι από εσά δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Δεν ξεχνά επίση γιατί με στρατό. Instagram που εκεί πέρα θα ανεβαίνουν κυρίω τα νέα που γίνονται και συμβαίνουν. Και dimitjo.gr που ενημερώνεται καθημερινά όταν υπάρχουν νέα φυσικά. Ενημερώνεται για να μην χάνει επίση νέα για την εταιρεία που αγαπούμε και μισούμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.